Τι έγινε, μα τι έχεις φτιάξει εδώ ρε? Για να δω. Άρα φάκια ωραία. Καλημέρα Ηλία. Τι είναι αυτό που κρατάς? Για να δω. Κάτι πολύ εδώ. Special. Άιντε, τι είναι αυτό? Αυτό είναι, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα κομμάτια από τους χιλιάδες κωδικούς που έχει επιχείρηση και δεν υπάρχει και παγκοσμίως σε μαγαζιά. Για κάτι παρά μόνο σε ιδιώτες. Δηλαδή το τι είναι αυτό που θέλω να μας τρελάνεις? Είναι, για άνοιξε να δούμε τι έχει μέσα ρε παιδάκι. Δύο από τα 40 κομμάτια που υπάρχουν παγκοσμίως, τα οποία τα κατέχει το κατάστημα Ευρωτρένο. Αμάν, πολλά εύκολα μας τα λες, δύσκολα. Για να δούμε, για βάλε. Για τους γνώστες η φίρμα αυτή, Micro Metakit, λέει πολλά. Μάλιστα. Χειροποιεί τα γερμανικά μοντέλα τρένων αξίας ανεκτήμητης, καταλαβαίνω. Το πας. Μάλλον για κάπου άλλο. Τετραψήφια τα νούμερα. Τι εννοείς ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτά που μας λες τώρα? Για άνοιξα εδώ, τι έχει μέσα. Μην τρομάξουμε. Τι certificate εδώ. Νούμερο 3. Από τα 40. Έλα ρε. Οχ, για άνοιξε το σιγά σιγά σε εδώ. Τι είναι αυτό, χαρτάκια βλέπω τυλιγμένα σε λαδόκολλα. Ή δεν είναι λαδόκολλα αυτή? Πανάκι. Αυτά τα μοντέλα πιάνονται με γάντια. Τι είπες Ηλία τώρα ρε? Απίστευτο. Θα μου πεις ποια είναι η ιδιαιτερότητά του? Υπάρχουν ακριβά μοντέλα που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Πολλά ανά τον κόσμο και πολλές εταιρείες έχουν. Αυτό όμως είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, γιατί είναι φτιαγμένο από αυτή την εταιρεία για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Τι είπες τώρα? ΣΕΚ. Άσε ρε. Σιδηρόδρομοι ελληνικού κράτους. Όπου τρελαίνομαι τώρα, μην τα ανοίγεις έτσι σιγά σιγά και με πεθαίνεις. Είναι ειδική περίπτωση για την παρουσίαση. Παγορεύεται να ανοίγονται αυτά τα κομμάτια. Τα ανοίγει μόνο ο αγοραστής. Τι πες τώρα ρε. Ω, φοβερό είναι. Για σου καλό να πάρω μια καλή λήψη, μου το κουνάς πέρα δόθε. Πρώτο το πιο μέσα είναι στην άκρη. Ωραία φίλε, είναι τρέλα αυτό. Πολλοί θα ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να το δούνε ανά τον κόσμο. Εσύ ήσουν μέσα στους τυχερούς. Να, δεν είναι δικό μου, τι κάνω. Τι λεπτομέρεια είναι αυτή πάνω? Χειροποίητο το κομμάτι κατά μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό μεταλλικό, συλλεκτικής αξίας. Όταν βγήκε στην παραγωγή 40 κομμάτια με προπαραγγελία, εμείς είχαμε πάρει 10 και το κόστος ήταν γύρω στις 2.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ίσως έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί και παραπάνω το κόστος της. Μάζεψε το τώρα, γιατί θα το πάρω και θα φύγω όπως είμαι. Έγινε. Την ανάλογη κατάθεση είναι δικό σου. Ναι, οπωσδήποτε. Τώρα πάνε τα καταθέσω. Αυτά είναι για συλλέκτες, είναι για ανθρώπους που μπορούν να εκτιμήσουν. Εγώ δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτό πραγματικά.
Αλλά πραγματικά ο Σούμα είναι ένα έργο τέχνης. Αυτό φαίνεται. Γαντάκια με τρελαίνουνε πάντως, αλήθεια. Απίστευτο. Εντάξει, είναι ψωνισμένοι και οι Γερμανοί. Εντάξει, να δεις, για εμάς τους Έλληνες μοντελιστές ήταν μεγάλη τιμή μια εταιρεία σαν την Micro Metakit να βγάλει συμπαραγωγή ένα τέτοιο κομμάτι. Εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό και εμείς σαν κατάστημα επενδύσαμε και εκτιμήσαμε ανάλογα την κίνησή τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη για την παρουσία. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη για την παρουσίαση. Εγώ ευχαριστώ. Και έρχονται και άλλα βίντεο με ανάλογα κομμάτια. Αλλά δούμε.